Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην απόψινή μας εκδήλωση. Είναι η πρώτη εκδήλωση από σειρά εκδηλώσεων που προσδοκούμε να διοργανώνουμε κατά καιρούς σε ταχτά χρονικά διαστήματα, ούτως ώστε να έχουμε και εμείς σαν σωματείων συμμετοχή στα διάφορα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας και τον κόσμο γενικότερα. Απόψε έχουμε προσκεκλημένους το Βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού Κερίνιας, τον Μάριο τον Μαυρίδη, ο οποίος θα μας αναπτύξει το θέμα «Η Κυπριακή Οικονομία, τι πρέπει να γνωρίζετε», καθώς επίσης και τον Διευθυντή Γραμματέα της ΣΠΕΛΑΤΣΟΝ, τον κύριο Μιχαλάκη Αντωνίου, που θα αναπτύξει το θέμα οικονομία και συνεργατισμός. Οι εισηγητές, μετά το τέλος των εισηγήσεων τους, θα δεχτούν ερωτήσεις από εσάς για οποιοδήποτε θέμα σας απασχολεί αναφορικά με την διάλεξή τους. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Μαυρίδη και στη συνέχεια ο κύριος Μιχαλάκης θα αναπτύξει το θέμα. Εντάξει. Νομίζω ακούετε, έτσι. Λοιπόν, η σημερινή... Ευχαριστώ καταρχήν το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Λατσιών για την πρωτοβουλία του να διοργανώσει αυτήν τη διάλεξη. Πιστεύω ότι και εγώ ως Δημότης Λατσιών έχω την υποχρέωση να προσφέρω τις γνώσεις μου και να σας απαντήσω στις ερωτήσεις σας σε ένα πολύ σημαντικό θέμα που είναι η οικονομία, το οποίο δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια έχει παραμείνει στο περιθώριο και έτσι έχουμε καταντήσει σήμερα να κινδυνεύουμε με χρεοκοπία. Γι' αυτό από εδώ και πέρα, καλό θα ήταν να δείχνουμε ενδιαφέρον για την οικονομία και να γνωρίζουμε τα προβλήματα της οικονομίας για να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να μην αφήνουμε άλλους να αποφασίζουν για μας. Καλωσορίζω και τον κύριο Μιχαλάκη. Είμαι πελάτης της Συνεργατικής Λατσιών και δεν προτίθεμαι να μεταφέρω τα χρήματα μου αλλού. Θα μιλήσουμε και για αυτό το θέμα. Σήμερα η μέρα είναι πολύ σημαντική επειδή γίνονται και διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες για το τι θα γίνει με την Ελλάδα, με το χρέος της Ελλάδας, το οποίο ανέρχεται στα 360 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Θα ξεκινήσω από εδώ τη διάλεξη, μετά πάμε και στην Κύπρο. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε γίνονται διαπραγματεύσεις για να αποφασιστεί πόσον από αυτόν το χρέος θα διαγραφεί και πόσο θα παραμείνει. Όμως πρέπει να ξέρουμε ότι από τα 360, τα 205 δισεκατομμύρια ανήκει σε ιδιώτες, τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία, επίσης ιδιώτες, διάφορα άλλα επενδυτικά σχέδια κλπ. Και τα υπόλοιπα 155 ανήκουν σε, είναι κρατικά, είναι δάνεια που έκαναν άλλες χώρες στην Ελλάδα, όπως αυτό που έχει είναι τα 115 δισεκατομμύρια του πρώτου πακέτου και μέσα στα αυτά τα ποσά είναι και τα λεφτά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτά τα λεφτά δεν χαρίζονται. Είναι επίσης και λεφτά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα τα 155 δεν μπορεί να τα αποφύγει η Ελλάδα με τίποτα. Άρα από τα 205 τώρα μιλούν για 50% κούρεμα, δηλαδή 100 δισεκατομμύρια περίπου ή 105, για να παραμείνουν 100 δισεκατομμύρια ομόλογα που κατέχουν οι ιδιώτες και 155, δηλαδή το χρέος πάλι θα είναι 255. Πάλι θα είναι γύρω στο 110 με 120% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Δηλαδή πάλι θα είναι πολύ ψηλό. Θα είναι όπως είναι τώρα η Ιταλία, για παράδειγμα. Όμως είναι πιο διαχειρίσιμο από ό,τι προηγουμένως. Θα είναι πιο διαχειρίσιμο.
διότι θα μπορεί η Ελλάδα, αν τα καταφέρει, η Ελλάδα βασικά πρέπει να καταφέρει δύο πράγματα. Να ισοζυγίσει τον προϋπολογισμό της, να τον ισοσκελίσει, να μην έχει ελλείμματα, για να μην χρειάζεται να δανείζεται χρήματα άλλα, διότι κανένας δεν θα τη δανείζει για αρκετά χρόνια, και να παράγει πλεόνασμα, να παράγει και πρωτογενές πλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα είναι να έχεις πλεόνασμα αφού πληρώσεις και τους στόκους. Διότι τώρα έχουν έλλειμμα περίπου 4-5%, το οποίο βασικά είναι οι τόκοι. Πρέπει δηλαδή να καλύψει και τους στόκους και να παράγει και κάποια επιπρόσθετα χρήματα για να ξοφλά τα ομόλογα που λήγουν. Και το δεύτερο που πρέπει να πετύχει η Ελλάδα είναι να περάσει όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται, για τις οποίες γίνονται τόσες πολλές απεργίες και θα γίνουν και στην Κύπρο, γι' αυτό θα έρθω μετά στην Κύπρο. Πρέπει να περάσει όλες αυτές τις σκληρές μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να γίνει η οικονομία πιο ανταγωνιστική και να μπορεί να επιβιώσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ουσία. Πρέπει να καταφέρει αυτά τα δύο πράγματα. Η ιδέα του πρώτου πακέτου αυτή ήταν να καταφέρει με το μνημόνιο το πρώτο να πετύχει αυτά τα πράγματα, τα οποία δεν τα επέτυχε όμως. Και ο λόγος που δεν τα επέτυχε είναι ότι δεν υπολογίσαν σωστά ότι τα σκληρά μέτρα σκοτώνουν την οικονομία. Δεν μπορείς δηλαδή να πάρεις τα σκληρά μέτρα μέσα σε ένα χρόνο, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία. Ίσως να χρειαζόταν μία πενταετία, ίσως να χρειαζόταν μία δεκαετία. Αντί αυτού, επειδή έκοψαν μέσα, αναγκαστήκαν να δεχθούν σκληρούς όρους του μνημονίου. Είναι και οι Έλληνες, επειδή οι μεταρρυθμίσεις που ξεκινήσαν ήταν πολύ δύσκολο να υλοποιηθούν, είχαν απεργίες, είχαν συνεχώς αναταραχές, δεν κατάφεραν να επιβάλλουν όλα τα μέτρα που είχαν, για τα οποία είχαν δεσμευθεί. Γι' αυτό και κάθε φορά που θα αποδεσμευθεί μια δόση, έχουν πρόβλημα και βλέπετε αυτά που βλέπετε στους δέχτες της τηλεόρασης σας. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την Ελλάδα. Τι γίνεται τώρα στην Κύπρο? Εγώ θα είμαι σύντομος στην μεταξύ για να μπορούμε να συζητήσουμε. Εάν η Ελλάδα κάνει αυτό που είπαμε τώρα, διαγράψει 100 δισεκατομμύρια, οι κυπριακές τράπεζες, γιατί το μισό ιδιωτικό χρέος, οι κυπριακές τράπεζες θα υποστούν ζημιές περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες πιθανότατα να χρειαστούν στήριξη από το κράτος. Διότι αυτή τη στιγμή που μιλούμε, εάν χάσουν 2,5 δισεκατομμύρια, δηλαδή χάσει η Λαϊκή 1,5 και η Κύπρου 1 δισεκατομμύριον, η Ελληνική έχει κάποια ψίχουλα, τότε θα μειωθεί η κεφαλαιοχική τους επάρκεια, η οποία κεφαλαιοχική επάρκεια είναι τα κεφάλαια των μετόχων σε σχέση με τα δάνεια που έχουν δώσει. Έτσι, κύριε Μιχαλάκη? Άρα, μια τράπεζα πρέπει να έχει κεφάλαια για τον μετόχο για να μπορέσει να ξεκινήσει. Το όριο είναι πάνω στο 8-9%. Σήμερα οι τράπεζες έχουν 11, 10, 11, 12, ανάλογα πώς το μετράς. Έτσι, κύριε Μιχαλάκη? Αν μειωθεί, χρειάζομαι και λίγη βοήθεια, αν μειωθεί, τα κεφάλαια μειωθούν κατά 2,5 δισεκατομμύρια, τότε και η Κύπρου και η Λαϊκή πάσιν κουκουπά που λαλούμε. Άρα δεν θα πληρούν τα κριτήρια που πρέπει, ο κόσμος θα φοβηθεί, θα τρέξει στις τράπεζες, θα πιάει τα λεφτά του, θα νιούν οι τράπεζες, να έχει πανικό. Γι' αυτό και το κράτος θα παρέμβει. Τώρα, πώς θα παρέμβει? Ο νέος μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ESFS, αν τον έχετε ακουστά, είναι ο οργανισμός ο οποίος τροφοδοτεί τα κράτη-μέλη που πτωχεύουν, που χρεοκοπούν. Είναι ο μηχανισμός ο οποίος θα εγγυηθεί, θα δώσει δάνεια σε αυτά τα κράτη που κινδυνεύουν να χρεοκοπήσουν. Όμως, επιπρόσθετα, έχει μια πρόνοια η οποία λέει ότι δικαιούται μια χώρα να δανειστεί χρήματα από τον μηχανισμό, έστω και αν δεν κινδυνεύει η χώρα με χρεοκοπία, εάν κινδυνεύουν οι τράπεζες της, διότι αν κινδυνεύουν οι τράπεζες και δεν τις σώσει, τότε θα κινδυνεύει και η χώρα.
Άρα λοιπόν έχει το δικαίωμα να δανειστεί 2-3-4 δις η Κυπριακή Δημοκρατία με 4,5% επιτόκιο για να μπορέσει να αγοράσει τις τράπεζες. Βασικά θα τις αγοράσει. Θα είναι μέσα μέτοχος στο 70-80%. Έτσι, οι μόνες τράπεζες που δεν θα είναι το κράτος μέσα θα είναι τα συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα. Για μία περίοδο 5-6-10 χρόνια, όσο χρειαστεί, μέχρι να μπορέσουν οι τράπεζες να ανακεφαλαιοποιηθούν. Κινδυνεύουν οι καταθέσεις? Δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις, διότι δεν πρόκειται το κράτος να αφήσει τις τράπεζες χωρίς κεφάλαια, ή μάλλον δεν πρόκειται η Ευρωζώνη να τις αφήσει, διότι το κράτος δεν έχει χρήματα. Άρα δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις και για άλλον λόγο, επειδή υπάρχει και έναν ταμείο αποζημίωσης των καταθετών, το έχει και η Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, το οποίο αποζημιώνει τον κάθε καταθέτη 20.000 σε περίπτωση που μπορεί να χρεοκοπήσει το χρηματοϊστορικό ίδρυμα, αλλά το 20 ψηφίστηκε νόμος επί 100. Άρα 100.000 ανακεφαλήν, αναχρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αν έχετε 300.000 να βάλετε που 100 σε κάθε τράπεζα. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Θα το συμβουλεύα τούτο. Διότι το άτομο εκείνο θα έχει εξουσία να τα πιάσει και να φύγει. Πρέπει να είναι δικό σου άτομο. Εντάξει, επειδή να μην φύγουν τα λεφτά που τη εργατική, 100 για κάθε άτομο. Άρα πιστεύω και εγώ προσωπικά ότι δεν κινδυνεύουν οι καταθέσεις. Βέβαια, εγώ δεν έχω πάνω από 100.000, δεν ανησυχώ ούτως ή άλλως, αλλά όσοι έχετε περισσότερα από 100.000, μπορείτε να ακολουθήσετε τη συμβουλή μου, η οποία είναι και συμβουλή όλων βασικά, για να έχετε και το κεφάλι σας ήσυχο και να κοιμάστε καλά τα βράδια.